Η μουσική της Πίνδου στα σκέτα με τον Κώστα Τρικαλιώτη. Σημαντικές ηχογραφήσεις παραδοσιακής μουσικής. Καλή μας φίλη, καλησπέρα. Είμαστε από τη Λάρισα, από τη Δημοτική Ροδιοφωνία Λάρισας και πάλι, όπως κάθε Τετάρτη, στην εκπομπή «Η μουσική της Πίνδου στα σκέτα». Σήμερα θα ασχοληθούμε με μια ηχογράφηση που έχει κλείσει ακριβώς 40 χρόνια από τη μέρα που κατεγράφει. Η ηχογράφηση αυτή έγινε στις 8 Φεβρουαρίου του 1983 στο Παρίσι, στο Radio France, στην αίθουσα πολιτισμού της Χάβρης, στη Γαλλία δηλαδή, όλα αυτά. Εκδόθηκε σε βινήλιο τον Απρίλιο του 1984 και έγινε μία επανέκδοση τον Ιανουάριο του 1986 και δεύτερη ξανά το Δεκέμβριο του 1988. Είναι γαλλική παραγωγή, άρα θετικό στοιχείο αυτό. Θα ακούσουμε καθαρό υπηρώτικο ήχο, καλογραμμένο και λέγεται «Grèce», Ελλάς. Sand polyphonique et musique d'Epire. Τραγούδια πολυφωνικά και μουσική της Επίρου. Σήμερα έχουμε συμπαρουσιαστρία τη φίλη μας την Καταρίνα Γιαγκούλα. Καλησπέρα Καταρίνα. Καλησπέρα και από μένα. Η οποία είναι νεαρά την ηλικία, αλλά ασχολείται βαθιά με τη μουσική αυτή. Μένει στην πόλη μας στη Λάρισα, κατάγεται από την Άρτα. Έχει βλάχικη καταγωγή και αγαπάει τη μουσική. Το πρώτο τραγούδι θα ακούσουμε, εδώ να επισημάνω μόνο ότι πρώτη φορά σήμερα δεν θα αλλάξουμε τη σειρά των τραγουδιών, αλλά όπως είναι ακριβώς μέσα στο δίσκο του βινιλίου. Θα ακολουθήσουμε τη σειρά αυτή. Το πρώτο τραγούδι είναι ένα μπεράτι της Ηπείρου, βαρύ μπεράτι. Ένας χορός ιδιαίτερα δημοφιλής, οργανικός της Ηπείρου, με πολλά μουσικά στολίδια και επιβλητικό ρυθμό. Thank you.
Τι ωραίος ήχος, φίλοι μου. Γι' αυτό ευθύνεται η ηχοληψία του Ζαν Ντελογόν. Ακούσατε τον Ντέφι με μπασαριστό ωραίο ήχο, να παροτρύνει το χορευτή να δώσει κι άλλα. Και το κλαρίνο που ακούγεται κανονικός ξυλίνος ήχος φυσικός. Μας αρέσουν αυτά, τι να κάνουμε. Να πούμε τους μουσικούς, το σημαντικότερο παράγοντα σε μια ηχογράφηση. Είναι όλοι υπογονήσιοι. Από ό,τι ερευνήσαμε, δεν ζει κανείς δυστυχώς πια σήμερα, γιατί έχουν περάσει ήδη 40 χρόνια από τότε. Είναι στο κλαρίνο ο Ναπολέον Σαδεδίν. Στο βιολί ο Χάρης Αθανασιάδης. Στο λαούτο ο Δημήτρης Σαδεδίν. Και στον ντέφι είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Κατερίνα, εσύ πώς κόλλησες με τη μουσική αυτή, πώς τη γνώρισες? Εγώ γεννήθηκα σε ένα περιβάλλον το οποίο άκουγε από πάντοτε, από παλιά, πολυφωνικά τραγούδια, τραγούδια της Υπήρου και κυρίως του Πογονίου, γιατί η καταγωγή μας είναι από Κεφαλόβρυσο Ιαννίνων. Το Μιτσιντέι που λέμε. Το Μιτσιντέι, το κλασικό, ναι, το οποίο βρίσκεται στο Πογόνι. Οπότε τα ακούσματα είναι τα ίδια με τα δικά μας. Ακόμη και η γιαγιά τραγουδούσε και μας νανούριζε με πολυφωνικά τραγούδια, με τραγούδια πογονίσια. Πολύ ωραία. Τώρα θα ακούσουμε ένα πολυφωνικό. Ποιο είναι αυτό? Θα ακούσουμε «Καλότυχα είναι τα βουνά». Ο Πάρτης είναι ο Σοκράτης Τιάβος. Είναι πολυφωνικό ακαπέλα, νομίζω. Δεν έχει ορχήστρα. Είναι πολυφωνικό ακαπέλα, ναι, ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Και ποιοι είναι οι τραγουδιστές? Είναι ο Σοκράτης Τιάβος. Ο Σοκράτης Τιάβος. Ο Λάζαρος Τσιάβος, Δημήτρης Μάτσας. Και οι γυναίκες που συνοδεύουν. Σοφία Μάτσα, Πινελόπη Μάτσα και Ανθούλα Κότσου. Ναι. Είναι εξαμελές το σχήμα λοιπόν το πολυφωνικό και είναι από τα φημισμένα από το χωριό Κτίσματα Πογονίου που έχουν παράδοση δυνατή στο πολυφωνικό. Και να πούμε επίσης ότι είναι πολύ κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Ναι, 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 ναι. Πάμε λοιπόν, πολυφωνικό. Καλότυχα είναι τα βουνά, καλότυχη είναι η καμπή. Χαχοχο. Καλότυχα είναι τα βουνά, καλότυχη είναι η καμπή. Ωχ που θάνατο δεν καητερών και χαρό δεν παντεχών. Άντε όχμον καητερούν την άνοιξη, το Μάη το καλοκαίρι. Λουλουδήσουν τα βουνά, να λιώσουνε τα χιονιά. Στα βουνά να βγουν κι οι βλαχοπουλιές. Να βγουν οι βλαχοπουλιές και στα βουνά να βγουν οι βλαχοπουλιές. Όχ να βγουν και τα βλαχόπουλα λαλώντας τις φλογερές. Να βγουν και τα βλαχόπουλα
Όχι να βγουν τα λάγια πρόβατα με τα λαμπρά κουδουνιά. Να βγουν τα λάγια πρόβατα με τα λαμπρά κουδουνιά. Λοιπόν, ήταν το πολυφωνικό που ακούσαμε. Το επόμενο τραγούδι λέγεται «Η μάνα μου μου έλεγε». Είναι τραγούδι ομοφωνικό με ορχήστρα και είναι μια απλή μελωδία, τραγούδι της παρέας. Εδώ θα συμπληρώσουμε λίγο δύο άλλους πολύ σημαντικούς παράγοντες που φρόντισαν να γίνει αυτή η καταγραφή και η έκδοση του βινιλίου. Να συμπληρώσω επίσης ότι η μουσική που ακούμε σήμερα δεν είναι από CD, είναι ψηφιοποιημένος δίσκος βινιλίου, γι' αυτό έχει κάποια μικρά scratch. Αυτοί λοιπόν οι δύο άνθρωποι, οι πολύ σημαντικοί άνθρωποι που μερίμνησαν για να ολοκληρωθεί αυτή η παραγωγή, είναι οι πολύ γνωστοί σε εμάς η Δόμνα Σαμίου, η οποία ήταν γεννημένη το 1928 και έφυγε δυστυχώς από κοντά μας, αφού πρόσφερε πάρα πολύ έργο στην μουσική της χώρας μας, το 2012. Και ο άλλος είναι ο Άρης Φακίνος, ο οποίος έγραψε τα κείμενα και έχει τη γενικότερη επιμέλεια της παραγωγής. Ο Άρης Φακίνος ήταν ένας αστός, γεννήθηκε στο Μαρούσι το 1935. Είχε σπουδάσει στην Αθήνα, στη Λοζάνη, δίδαξε γαλλικά στο Γαλλικό Ινστιτούτο, ήταν πεζογράφος φημισμένος και το 1967 με την Χούντα έφυγε στο Παρίσι, όπου έμεινε μέχρι το 1998 που έφυγε και από τη ζωή. Ήταν ένας πολύ γνωστός διανοούμενος στο Παρίσι και είναι αυτός που μερίμνησε να γραφούν τα κείμενα, να ολοκληρωθεί αυτή η παραγωγή που ακούμε σήμερα και έκανε έρευνα σε σχέση με το πολυφωνικό τραγούδι της Ηπείρου. Να ακούσουμε λοιπόν το «Η μάνα μου μου έλεγε» και συνεχίζουμε. Μου λέγε μάνα μου, μα δεν γεμώ.
Επόμενο τραγούδι, φίλοι μας, είναι ένα από τα γνωστά πολυφωνικά τραγούδια της Ηπείρου, «Βλάχα πλένει στο ποτάμι», με συνοδεία ορχήστρας. Εδώ το ρόλο του πάρτι τον έχει η Σοφία Μάτσα και κλώστης είναι ο συνήθως κλώστης, ο Σοκράτης Τσάβος. Εδώ θα ήθελα να σας διαβάσουμε ένα κείμενο που δανειστήκαμε από το Βινίλιο. Είναι ένα κείμενο που έγραψε ο Άρης Φακίνος. Και να σκεφτείτε ότι αυτά που γράφει, τα γράφει το 1983, δηλαδή πριν 40 χρόνια, ίσχυαν τότε. Φανταστείτε τι συμβαίνει τώρα. Θα μας το αναφέρει η Κατερίνα Γιανκούλα. Σύμφωνα λοιπόν με μία μελέτη του μουσικολόγου Σπύρου Περιστέρη, η οποία είχε δημοσιευτεί στην Αθήνα το 1958, καμία άλλη συστηματική εργασία για την πανάρχια μουσική παράδοση της Ηπείρου και ιδιαίτερα για τα πολυφωνικά της τραγούδια δεν έχει πέσει ως τώρα στην αντίληψή μου. Αυτό μας αναφέρει ο Άρης Φακίνος. Ωστόσο, αναφέρει, κάθε μουσική παράδοση, πιο πολύ και από τους ερευνητές, έχει ανάγκη τους μουσικούς που θα τη συνεχίσουν. Κάτω από αυτή την οπτική, το μέλλον της ηπειρώτικης πολυφωνικής μουσικής είναι πολύ αβέβαιο. Όποιος τον ακούσει αναχείρας δίσκο, εύκολα θα αντιληφθεί πόσο επίπονη πρέπει να είναι η εκμάθηση τέτοιων τραγουδιών. Η εκτέλεση αυτή απαιτεί όχι μόνο τη βαθιά γνώση ενός πλούσιου και παραλλάσσοντας ρεπορτορίου, σύμφωνα με τους ερευνητές που συνεργάστηκαν σε αυτό το δίσκο, κάθε τραγούδι διαθέτει συχνά πάνω από 10 παραλλαγές, τόσο προς το στίχο όσο και προς τη μελωδία. Αλλά και πάλι την εξοικείωση με την τεχνική φωνητική εξάσκηση που απαιτεί η τεχνική του κλώστη, την οποία χρησιμοποιεί ο τραγουδιστής που αποκαλούν κλώστη. Κατανοούμε ότι η μίμηση στο πολυφωνικό τραγούδι πρέπει να αρχίζει από την παιδική ηλικία. Σήμερα, αναφέρει ο Άρης Φακίνος, τα κτίσματα, χωριό καταγωγής των μουσικών του δίσκου, όπως και όλη η Ήπειρος, ερημώνεται από τη μετανάστευση. Τραγουδιστές και οργανοπαίκτες ζουν και εργάζονται στην Αθήνα. Πού και πού φίλοι και συγγενείς συναντιούνται με την ευκαιρία κάποιος γιορτής και η κοινότητα ανασυντάσσεται όπως γύρω από ένα τραπέζι με μερικά μπουκάλια τσίπουρου. Οι μουσικοί εμφανίζουν τα όργανα κλαρίνο, καναδιό βιολιά, λαούτο και ντέφι. Στην αρχή παίζουν κάποιες μελωδίες τραπεζατικές μέχρι να ζεσταθεί λίγο η ατμόσφαιρα και να κυλήσει πιο καλά το τσίπουρο. Και βάρια παλατώμε,
βάρια βάλα το μένει. Λοιπόν, ακούσαμε αυτό το υπέροχο πολυφωνικό τραγούδι. Πάμε τώρα να ταξιδέψουμε προς το Μέτσοβο και να ακούσουμε ένα μπεράτι. Το μπεράτι είναι οργανικός σκοπός με εύθυμο χαρούμενο χαρακτήρα.
Αυτό ήταν, φίλοι μας, τον Περάτη Μετσόβου. Όπως καταλάβατε, είναι συγγενές και με το τοπικό Θεσσαλικό Περάτη. Ένας ίδιος ρυθμός με μια μικρή παραλλαγή στη μελωδία. Είπαμε ότι θα ακολουθήσουμε τη σειρά των τραγουδιών όπως είναι στο δίσκο βινιλίου. Μόλις ακούσαμε 5 τραγούδια, είναι η πρώτη πλευρά του βινιλίου. Τώρα θα γυρίσουμε το δίσκο και θα ακούσουμε την πλευρά Β, που ξεκινάει με ένα τραγούδι, ένα μυρολόγιο οργανικό, το οποίο είναι ο σκοπός που ξεκινάνε όλα τα γλένδια και οι γάμοι στην Ήπειρο, με ένα μυρολόι. Ένα τραγούδι εξαιρετικής τεχνικής. Ξεκινάει το κλαρίνο, ο Ναπολέος Αδεδίν, μετά με το βιολί απαντάει ο Χάρης Αθανασιάδης, κάνει ένα υπέροχο σόλο λαούτο ο Δημήτρης Αδεδίν και μετά κλείνει το κλαρίνο πάλι. Εδώ να συμπληρώσουμε, θα μας διαβάσει η Κατερίνα, θα δανειστούμε ένα κείμενο του Άρη Φακίνου και πάλι από την έκδοση αυτή που ακούμε σήμερα. Μας αναφέρει λοιπόν ο Άρης Φακίνος, όταν τους είπαμε ότι θα ερχόμασταν στη Γαλλία για να τραγουδήσουμε και να ηχογραφήσουμε δίσκο, μας κορόιδεψαν. Δεν καταλαβαίνουν πώς μπορεί κάποιοι να ενδιαφέρονται για αυτά τα κλαψιάρικα. Έτσι λοιπόν χαρακτηρίζουν τα παιδιά τη μουσική μας. Εξομολογήθηκε μία από τις τραγουδίστριες κατά την ηχογράφηση. Λίγοι, δεκάδες, είναι και με το ζόρι σήμερα οι υπηρώτες που μπορούν να ερμηνεύσουν τα πολυφωνικά τραγούδια. Οι περισσότεροι ηλικιωμένοι. Η αιμορραγία της μετανάστευσης και η αλλαγή των κοινωνικών και οικονομικών συνθήκων στα χωριά δεν ευνοούν πια τις γιορτές και τα πανηγύρια που έδιναν ζωή σε αυτή τη μουσική. Δυστυχώς το ίδιο συμβαίνει και σήμερα και πολλά πολυφωνικά, πολλά τραγούδια χάνονται. Ακόμη και οι μεγαλύτερες ηλικίες έχουν πάψει πια να κρατάνε αυτά τα έθιμα. Πάμε να ακούσουμε το μυρολόγιο λοιπόν. Thank you.
Μυρολόι φίλοι μας, ένα διαμάντι πεντάλεπτο μόλις ακούσαμε και πάμε στο επόμενο τραγούδι, το δεύτερο από τη δεύτερη μεριά του δίσκου. Είναι ένα πολυφωνικό τραγούδι ακαπέλα, το οποίο ανήκει στο ρεπερτόριο των τραγουδιών της Ξενιτιάς. Λέγεται «Κλαίνε οι Πέρδικες» και έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία και από ηθικής απόψεως. Η αραβωνιασμένη κοπέλα απευθύνεται στον αγαπημένο της, ο οποίος έφυγε στα ξένα για να κάνει περιουσία. Και οι γονείς της την πιέζουν να παντρευτεί με ένα μεγαλύτερο σε ηλικία άνδρα που έχει λεφτά. Δεν μπορούν να περιμένουν άλλο και αυτή η ραβωνιαστικιά υποχρεωτικά πρέπει να επακούσει στους γονείς της. Κλαίνε οι Πέρδικες στα πλάγια, κλαίνε τον καημό. Αχουχουχ. Κλαίνε οι Πέρδικες στα πλάγια, κλαίνε τον καημό. Καημένος τον ξεχωρισμό. Αντιβρίχ. Και κλαίγα κι εγώ καημένος τον ξεχωρισμό. Χωριστούμ' αγαπέ εμείς τα δυο. Αχουχουχ. Πώς θα αλλάξε χωριστούμ' αγαπέ εμείς τα δυο. Είσαι στα ξένα και στα μακρινά. Αντιβρίχ. Ξένε εσύ που είσαι στα ξένα και στα μακρινά. Σαν τα ξένα και η μαύρη ξενίτια. Αντιντή. Δε σου βαρέσαν τα ξένα και η μαύρη ξενίτια. Και η μαύρη ξενίτια. Ο κανείς ενάρθεις έλα. Αϊδάν έρχεσαι, αχουχουχ. Ο κανείς εγκαρτής έλα, αϊδάν έρχεσαι. Αϊδάν έρχεσαι. Οχ εμένα η δική μου με βαρέθη. Αντιβρίχ. Οχ εμένα η δική μου με βαρέθηκαν. Με βαρέθηκαν. Και με προξένουν στα ξένα με στο ρόιδο στο αχουχού. Και με προξένουν στα ξένα με στο ρόιδο στο.
που ήταν και γερό συγκερά θυμός. Αχωχω. Μήνα που ήταν και γερό συγκερά θυμός. Συνεχίζουμε λοιπόν με ένα άλλο πολύ γνωστό τραγούδι πολυφωνικό της Ξενιτιάς, το οποίο είναι ακαπέλα. Είναι το «Αλυσμονώ και χαίρομαι». Ωχ, αλυσμονώ και χαίρομαι, θυμιούμαι και λυπιούμαι. Να αλυσμονώ. Ξενιτιά και θέλω να πηγαίνω. Άντε βρε. Θυμήθηκα. Σηκουμάνα και ζυμώ σε καθαριό μπαξιμάδι. Αχωχω. Σηκουμάνα. Με πόνους βάνει το νερό, με δάκρυα το ζυμώνει. Άντε βρε. Με πόνους βάνει το νερό, με δάκρυα και με πολύ παραπονό βάζει φωτιά στο φούρνο. Και με πολύ σε φούρνε να καείς και εσύ ψωμί να γεννείς. Αχωχω. Άργησε για να περάσω κεράτζης κι ο γιος μου να απομείνει. Άντε βρε. Για να περάσω κεράτζης κι ο γιος μου να Ακούσαμε λοιπόν τα πολυφωνικά τραγούδια της Ξενιτιάς. Συνεχίζουμε τώρα να ακούσουμε ένα πολυφωνικό τραγούδι του γάμου, το οποίο ερμηνεύεται όταν η νύφη φεύγει από το σπίτι της και αποχαιρετάει τη μάνα της. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Σηκωθείτε, ήρθε η ώρα για να φύγω». Σηκωθείτε λίγο, λίγο, ήρθε η ώρα.
Φίλοι μου, δυστυχώς και σήμερα φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι που είναι και το τελευταίο του δίσκου. Είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα και γνωστά τραγούδια. Είναι το «Η αγάπη του Γιάννου και της Μαριγός». Είναι από τα πλέον γνωστά αυτού του ρεπερτορίου λόγω της ιδιαίτερης ομορφιάς των στίχων του. Συνήθως οι μουσικοί ερμηνεύουν τις πρώτες δύο ή τρεις στροφές του τραγουδιού. Εδώ όμως, στην παρούσα καταγραφή, θα το ακούσουμε ολόκληρο ή όσο προλάβουμε λόγω της πίεσης του χρόνου, θα το ακούσουμε στην πλήρη του μορφή. Το τραγούδι έχει ένα πολύ όμορφο στίχο, μιλάει για μια ιστορία, ο Γιάννος δηλαδή, και η Μαριγό, που ήταν μαζί στο σχολείο, έφηβοι, αγαπήθηκαν, ο Γιάννος το είπε στη μάνα του, η μάνα του του μίλησε άσχημα, τον καταράστηκε, γιατί λέει αυτή που αγαπάς είναι η πρώτη σου ξαδέρφη. Είναι σφάλμα. Άρα ετέθηκε βέτο, δεν έπρεπε να γίνει ο γάμος αυτός και η σχέση να διαλυθεί. Ο Γιάννος έπεσε σε κατάθλιψη, αρρώστησε βαριά και πέθανε. Συγχρόνως η Μαριγό αραβωνιάστηκε με κάποιο άλλο νέο της εποχής της. Και η ατυχή συγκυρία, τη μέρα και την ώρα που δύο πορείες ανθρώπινες προχωρούσανε, η μία ήταν η κηδεία του Γιάννου με το φέρετρό του και η άλλη ήταν ο γάμος της Μαριγός που πηγαίνανε για να παντρευτεί. Να την παντρέψουν δηλαδή. Και αυτοί οι δύο ανθρώπινες πορείες συναντήθηκαν, ρώτησε η Μαριγό ποιος είναι, ποιανού το φέρετρο τούτο, η κάσα, της απαντάνε ότι είναι του Γιάννου. Πέφτει κάτω και πεθαίνει και εκείνη από τη στεναχώρια της, ακαριέα, και το στάψανε εκεί δίπλα. Και στον τόπο, στο μέρος που θάψανε το Γιάννο, εκεί φύτρωσε καλάμι, κάλαμος λέει το τραγούδι. Ενώ δίπλα του φύτρωσε, στο μέρος που ήταν η Μαριγό, ένα κυπαρίσι. Και όταν φύσαγε ο αγέρας, ο κάλαμος φιλούσε το κυπαρίσι και λέει «Αυτά που δεν φιλήθηκαν ζωντανά, φιλούνται αποθαμένα». Ευχαριστούμε τη Βέρα Φουρκιώτη για την πολύ με βοηθειά της στην ακριβή μετάφραση των κειμένων του Βινιλίου από τα γαλλικά στα ελληνικά, τον Ανδρέα το Δούμουρα στον ήχο και βέβαια τη φίλη μας την Κατερίνα Γιανκούλα που μας βοήθησε στη συμπαρουσίαση της εκπομπής. Κατερίνα. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή ακρόαση και καλό σας βράδυ. Καλό απόγευμα και από εμάς. Γεια σας. Yo pillé la...
ουρανό.